Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου, ένα πακέτο μέτρων προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο έλλειψης φυσικού αερίου και πετρελαίου σε περίπτωση διακοπής των ροών από τη Ρωσία. Στόχος είναι η μείωση της ζήτησης στην ενέργεια μέσω αλλαγής στις συνήθειες των πολιτών αλλά και μέσω fast track μέτρων για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Το σχέδιο στηρίζεται από τη μία πλευρά σε μέτρα άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της εθελοντικής αλλαγής της συμπεριφοράς και των συνηθειών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει προσέγγιση για ενίσχυση και επιτάχυνση των δομικών, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά στις βραχυπρόθεσμες επιλογές, εστιάζουν στη θέρμανση των οικοκυριών και των υπηρεσιών, στις μεταφορές και τις μετακινήσεις και έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Οι ημέρες χωρίς αυτοκίνητο, η μείωση των ορίων ταχύτητας αλλά και το να είναι κλειστή η θέρμανση σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έμφαση δίνεται επίσης στην ηλιακή ενέργεια. Παράλληλα, σύμφωνα με άλλο προσχέδιο, γίνεται αναφορά στην προετοιμασία για πλήρη διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση ενός σοκ στον εφοδιασμό, υπάρχουν τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί υπό τον κανονισμό για την εφοδιαστική ασφάλεια, εθνικά και περιφερειακά μέτρα, ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και συμφωνίες αλληλεγγύης.